Είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα το οποίο μας ταλανίζει από την ένορκη διοικητική εξέταση. Γιατί πήγαν όλα αυτά λάθος, το αδιαπιστώνει και η ΕΔΕ. Σήμερα δημοσιοποιείται λοιπόν από την Καθημερινή. Η Καθημερινή μας λέει για τα λάθη του Φρουρού, ο οποίος δεν εξήλθε από το φυλάκιο έτσι όπως όφιλε. Εγώ θέλω να σου πω ότι περνάω απ' έξω από το αστυνομικό τμήμα εκεί στην Αργυρούπολη και βγαίνει σκοπός. Πού πάτε, κύριε? Να περνάω στο πεζοδρόμιο. Κάνει σωστά τη δουλειά του, άρα. Περνάω στο πεζοδρόμιο. Βγαίνει με τα πιστόλια εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Η επόπτρια. Mm-hmm. Ενώ δεν διέθεσε το περιπολικό της για αυτή την ιστορία, η αξιωματικός, ναι, η οποία βρισκόταν φυλακή. Στην οποία καταγγέλθηκε από την Κυριακή Γρίβα ότι ο πρώην σύντροφός της είναι ακριβώς έξω από το σπίτι της με απειλητικές διαθέσεις. Τρία σημεία πολύ σημαντικά που αφορούν σε τρία πρόσωπα. Κυρία Δημογλίδου, θα έχετε στα χέρια σας επίσημα σήμερα το αργότερο αύριο το πόρισμα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν το γνωρίζουμε εμείς και το διαβάζουμε εμείς στην Καθημερινή, θα είναι το πρώτο πράγμα που κάνατε και εσείς σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και όπως είχαμε πει και τις πρώτες μέρες μετά την δολοφονία αυτή έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων, φυσικά και έχουν γίνει λάθη από την πλευρά των αστυνομικών. Αλλιώς δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα με μια 20χρονη κοπέλα να βρίσκεται νεκρή σχεδόν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Να πω ότι η διαδικασία βέβαια της ένωσης διοικητικής εξέτασης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αναμένεται βέβαια τις επόμενες μέρες να ολοκληρωθεί και να υπάρχει και απόφαση από τον αρμόδιο αξιωματικό και να κοινοποιηθεί φυσικά και σε αυτούς για τους οποίους θα προκύψουν πειθαρχικές κυρώσεις. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να προθηκάσω τίποτα για κάποιον. Εγώ αυτό που λέω από την αρχή και έχω αποδεχθεί είναι ότι φυσικά και υπάρχουν λάθη, μένει να αποτυπωθούν και στην ένωση διοικητική εξέταση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια ποινική διαδικασία, μια προκαταρκτική που έχει στα χέρια της Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και βρίσκεται και αυτή σε εξέλιξη και θα έχουμε και από αυτήν σύντομα κάποια αποτελέσματα. Τώρα να με συγχωρήσετε, αλλά αυτό το έγκλημα έγινε 1η Απριλίου, έχουμε 9 Μαΐου. Δεν είναι και τόσα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται και εξετάζονται, κυρία Δημογλίδου. Και άκουγα την κραυγή αγωνίας του πατέρα της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος λέει «Δεν έχω νέα, καθυστερεί η όλη διαδικασία». Εδώ έχουμε μια περιγραφή του Φρουρού, ο οποίος λέει «Το άτομο κρατώντας μαχαίρι συνολικού μήκους 34 εκατοστά με λάμα 20 εκατοστών στο δεξιό του χέρι, προσέγγισε την Κυριακή Γρίβα και εκδήλωσε επίθεση σε βάρος της, τραυματίζοντας την θανάσιμα σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, εντός του οποίου βρισκόσουν», λέει το πόρισμα αυτό, «προς τον Φρουρό, εντός του οποίου βρισκόσουν και πάλι χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψεις την εκδηλωθήσα επίθεση». Είναι δηλαδή ένα από τα ερωτήματα στα οποία προφανώς καλείται να απαντήσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ναι, στο πλαίσιο της ένωσης, ναι, διοικητικής εξέτασης και φαντάζομαι και της ποινικής διαδικασίας. Κυρία Κουτρεκόη, όπως είπαμε από την αρχή, η ελληνική αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να καλύψει αυτή την υπόθεση, σε ίσα που και για εμάς αποτελεί ένα τραγικό γεγονός. Είναι πρώτη φορά που ίσως συμβαίνει να βρίσκουμε έναν άνθρωπο δολοφονημένο έξω από την αστυνομική σκοπιά μιας υπηρεσίας. Γι' αυτό και ακριβώς οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν θα αποδοθούν σε όλους. Και από όσο γνωρίζω, έχουν κληθεί όλοι όσοι ενεπλάξαν στη συγκεκριμένη υπόθεση να καταθέσουν στο πλαίσιο της ένωκης διοικητικής εξέτασης. Δεν έχει μείνει κάποιος αστυνομικός εκτός. Ναι. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Φυσικά και ο σκοπός καταστήματος για να δούμε αν ενήργησε ή όχι, ναι, και πώς ενήργησε τελικά εκείνο το βράδυ και αν θα μπορούσε να αποτρέψει την δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Να ρωτήσω κάτι, εσείς τους επίρρουκους αστυνομικούς κρατάτε στο σώμα? Αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται με τη δικαιοσύνη, κυρία Δημογλίδου. Έχουν μετακινηθεί προσωρινά οι αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί θα πρέπει να είναι στο σώμα και να μην είναι σπίτι τους? Πιο πειθαρχικό ή διοικητικό να συμφωνούμε. Γιατί θα πρέπει να είναι στο σώμα? Ακολουθείτε τη διαδικασία. Αυτό λέει η διαδικασία. Σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας. Δηλαδή, αν εγώ έχω συλληφθεί για μια παράβαση σε βαθμό κακουργήματος όπως και ο συγκεκριμένος, μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση, εγώ μπορώ κανονικά να είμαι να κυκλοφορώ ελεύθερο στην κοινωνία και να ασκώ το επάγγελμά μου, ας πούμε, έτσι όπως το ασκούσα? Δεν ξέρω, γιατί ισχύουν για τους πολίτες άλλοι νόμοι? Συγγνώμη, πάμε ξανά. Σκοπού, κύριε, γιατί ισχύουν, κυρία Δημοκλήδου? Και είχαμε ξανασυζητήσει, ναι, εδώ ότι, ναι, δυστυχώς ο νόμος του έδινε το δικαίωμα να παραμένει στο σώμα μέχρι το συμβούλιο της απόταξής του, σε περίπτωση που υπάρχει, ξαναλέω, απόφαση από τον άλλο. Θα αλλάξει, κυρία Δημογλίδου. Η απόφαση και μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε στη διαδικασία, ναι, της απόταξης. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει αυτό. Και είχε προφυλακιστεί, έχει εκτίσει και ποινές φυλάκισης. Ναι. Έχει εκτίσει και διάφορες πειθαρχικές ποινές όπως η αργία.
έλειπε από το σώμα. Υπήρχαν διαστήματα στα οποία δεν υπηρετούσε την ελληνική αστυνομία. Όμως μέχρι να γίνει το πειθαρχικό συμβούλιο ώστε να αποταχθεί από το σώμα, δικαιούνταν να βρίσκεται. Ερώτηση, κυρία Δημογλίδου, βλέπετε ότι αυτό προξενεί πολλά ερωτήματα. Θα το αλλάξετε, το καταστατικό θα αλλάξει αυτό? Υπάρχει ήδη μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ήταν απόφαση και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας. Τώρα, μετά το έγκλημα. Τώρα, μετά το έγκλημα. Τώρα, λέω, μετά το έγκλημα έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Μετά τη δολοφονία της Κυριακής. Υπήρχε και νωρίτερα αλληλογραφία για να εξυγχρονιστεί το πειθαρχικό, ξαναλέω, δίκαιο της ελληνικής αστυνομίας. Καθώς εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο γι' αυτό και αυτό μπορούμε να τροποποιήσουμε εμείς ως σώμα, ώστε να μην καθυστερούν αυτές οι αποφάσεις και να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί που έχουν εκκρεμότητες με την δικαιοσύνη να βρίσκονται εκτός σώματος, να μην υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία. Ναι. Ξέρετε, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν ήρωες πραγματικά αστυνομικοί που κάνουν με ανάρρωτο τρόπο τη δουλειά τους, είτε είναι στη διοίκηση, είτε είναι στη μάχημη υπηρεσία, που πραγματικά τους οφείλει η κοινωνία. Αλλά υπάρχουν και αστυνομικοί οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχονται από την αρχή που μπαίνουν στο αστυνομικό σώμα και αν δει. Παραβαίνουν τον κανονισμό, δεν θα έπρεπε να είναι αστυνομικοί. Δεν μας υπηρετούν. Όπως και οι γιατροί, δεν θα έπρεπε οι κακοί να είναι γιατροί, και οι δικηγόροι, δικηγόροι, και οι δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι. Λοιπόν, τώρα, είδαμε το εξής. Αυτές τις μέρες των εορτών, πάρα πολλές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι συνάδελφοί σας παρενέβησαν σε 278 περιπτώσεις όπου συνέλαβαν τους δράστες. Για πείτε μας, λοιπόν, πώς έχει αυτή η υπόθεση. Έλατε. Ουσιαστικά, κύριε Ποφάντη, μετά το έγκλημα στους Αγίους Αναργύρους, βλέπουμε ότι σχεδόν εβδομαδιαία τουλάχιστον 500 θύματα καταγγέλουν σε μια αστυνομική υπηρεσία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε εβδομαδιαία τουλάχιστον 300 συλλήψεις, ενώ είναι αρκετές και οι γυναίκες θύματα που ζητούν να απομακρυνθούν από την οικία, από το κακοποιητικό περιβάλλον και να οδηγηθούν σε μια δομή με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας για να ξεφύγουν από τον κακοποιητή τους. Και φυσικά αυτός ο αριθμός είναι μόνο ο αριθμός που φτάνει στην αστυνομία και καταγγέλει, καθώς πάντα υπάρχει και ένας σκοτεινός αριθμός δυστυχώς γυναικών, αλλά και ανδρών και ανήλικων παιδιών που δεν καταγγέλουν την κακοποίηση και παραμένουν σε αυτό το περιβάλλον. Είναι πραγματικά τρομακτικά τα στοιχεία. Εσείς μας τα δίνετε τα στοιχεία και μας σοκάρουν. Εδώ πέρα βλέπουμε αναλυτικά για τη βία των ανηλίκων τώρα, ένα θέμα στο οποίο θα πάμε αμέσως μετά. 6.782 έλεγχοι ατόμων, 305 προσαγωγές, 152 συλλήψεις, 193 παραβάσεις στο διάστημα 29 Απριλίου έως 5 Μαΐου. Ακούσαμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έρχεται panic button για τους εφήβους. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, κυρία Δημογλίδου? Τι ακριβώς, πώς το σκέφτεστε, πώς θα γίνεται στην εφαρμογή του, στην πράξη, πώς θα το δούμε να συμβαίνει? Ουσιαστικά θα είναι στη λογική του panic button για την ενδοοικογενειακή βία. Θα μπορούν δηλαδή τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ανήλικοι, να ενεργοποιούν αυτή την εφαρμογή όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, όταν κινδυνεύει η ζωή τους και η σωματική τους ακεραιότητα και να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία και να φτάνει στο σημείο όπου ένας ανήλικος κακοποιείται ή δέχεται απειλή. Όπως δείξατε και εσείς, τα εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν 152 συλλήψεις στο συγκεκριμένο διάστημα που δείξατε στην κάρτα. Είναι αρκετές οι συλλήψεις, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε αυτή την κάρτα. Από 12 έως 17 ετών, για αρκετά μικρές ηλικίες, οι οποίοι είναι ήδη παραβάτες. Πάρα πολλοί έλεγχοι, πάνω από 6.000 έλεγχοι, από συνεργεία αστυνομικών και ένστολων, αλλά και αστυνομικών νεαρών της ασφάλειας χωρίς οπλισμό, για να προσεγγίζουν με καλύτερο τρόπο τους ανηλίκους. Και είναι αρκετές και οι προσαγωγές που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, ενώ είναι αρκετές και οι παραβάσεις. Τι υποθέσεις είναι οι προσαγωγές, κυρία Δημογλίδου? Για να οδηγούν χωρίς να έχουν άδεια οδήγησης, δυστυχώς. Άδεια οδήγησης. Προσαγωγές, τι υποθέσεις είναι? Γιατί, για ποιο λόγο? Αφορούν προσαγωγές ύποπτων ατόμων ή και προσαγωγές για τις οποίες υπάρχει πληροφορία ότι πρόκειται να εμπλακούν να γίνει κάποια συμπλοκή που έχουν αποτραπεί το τελευταίο διάστημα. Είδαμε και στην Νοτιοανατολική Αττική και σε άλλες περιοχές της Αττικής με πληροφορίες. Πιτσιρικάδες είναι ή μεγαλύτερες ηλικίες? Πιτσιρικάδες. Δυστυχώς η ηλικιακή ομάδα, οι ηλικίες μάλλον έχουν κατέβει αρκετά. Μιλάμε για παιδιά πλέον από 12 ετών. Καλά, πάμε καλά. 12 ετών, άλλη δουλειά δεν έχουν. Εμείς οι 12 ετών είχαμε το μυαλό μας. Με την ευθύνη των γονιών και το γιατί τα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι, 12 ετών εμείς. Μια μπάλα θέλαμε εμείς για να τρέχουμε και να σπάμε τα πόδια μας. Υπάρχουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που στα περισσότερα περιστατικά υπάρχουν και ανήλικα παιδιά στην οικογένεια που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον.
όπου οι γυναίκες κακοποιούνται και τα ίδια παιδιά, καταλαβαίνετε τι αντίκρισμα έχει αυτό στα ίδια τα παιδιά και πώς συνεχίζουν τη δική τους κοινωνική Μάλιστα. ζωή. Μάλιστα. Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχετε ενώψει καλοκαιριού δύσκολο έργο και κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και στα τουριστικά σημεία που έχουμε αποκεντρώσει αστυνομικών για να καλύψουν τα τμήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε και τα επόμενα θέματα.